Και βγαίνουμε εκτός συνόρων, καθώς πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνδεσή μας βρίσκεται η ανταποκριτήρια μας, η Μαρία Ζαχαράκη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί μία ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο Σαρίγερ, στη συνοικία Σαρίγερ. Από την επίθεση αυτή, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του ένας πολίτης, με τα αρχικά τσέτε, ο οποίος παρακολουθούσε τη λειτουργία της Κυριακής. Επικράτησε μεγάλος πανικός, να πούμε, αδαμαντία στην εκκλησία. Πολλές αστυνομικές, ιατρικές ομάδες εστάλησαν αμέσως στην περιοχή. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή από το σημείο πεζή, όπως αναφέρεται. Οι αστυνομικές πηγές τώρα, η αστυνομία εδώ στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο ίχνος τρομοκρατίας στην επίθεση. Πρόκειται πιθανότατα για ένα εγκληματικό περιστατικό, για ένα περιστατικό δημοσίας τάξης, όπως το αποκαλούν. Να πούμε όμως ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως από την πολιτική ηγεσία πάρα πολλές δηλώσεις. Πρώτα απ' όλα από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έκανε δήλωση στο λογαριασμό του και είπε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία έρευνα για το περιστατικό και γίνονται προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών που δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, και καταδίκασε περίφραστα αυτή την άθλια επίθεση, όπως είπε. Επίσης, ο υποψήφιος δήμαρχος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μουράτ Κουρού, επικοινώνησε με τον ιερέα και καταδίκασε την επίθεση αυτή στην εκκλησία στη Σάντα Μαρία. Εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος, επίσης, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, όλοι διαβεβαιώνουν ότι θα διαλευκανθεί αυτό το περιστατικό, προκειμένου να δουν περί τίνος πρόκειται, γιατί φυσικά είναι εναντίον μιας άλλης θρησκείας και όλοι φοβούνται τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει μια τέτοια επίθεση. Πάντως μέχρι στιγμής λένε ότι δεν πρόκειται μάλλον για κάποιο τρομοκρατικό περιστατικό, ίσως ακόμη και για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ενώ βλέπουμε και τις εικόνες ουσιαστικά από τη μεγάλη κινητοποίηση.